σταθερά βήματα ανάπτυξης για τη φαρμακοβιομηχανία Vianex και τη θυγατρική της Vian, που εγκαινίασαν σήμερα νέες εγκαταστάσεις στο Γέρακα, μια επένδυση συνολικής αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η τελική βιομηχανία όχι μόνο επιβίωσε των προγραμμάτων στήριξη των περικοπών του Clawback και των υπολείπων μέτρων περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά άνθησε κιόλας. Μεγάλωσαν εξαγωγές, φτιάχνανε καινούργιες επενδύσεις, καινούργιες παραγωγικές μονάδες και όταν ήρθε η εποχή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την όθηση για να πάει μια δεκαετία μπροστά. Τώρα όμως, με τις νέες συνθήκες, ακόμα και αυτοί οι Ευρωπαίοι, οι σκεπτικιστές, βλέπουν τη χρησιμότητα του να υπάρχουν τέτοιου τύπου παραγωγικές επενδύσεις στο ευρωπαϊκό έδαφος. Και ότι η ιδέα του να είναι όλες οι παραγωγικές μονάδες εκτός Ευρώπης, άλλες στην Ινδία, στη Μαλαισία ή στην Κίνα, τελικώς ήταν μια κακή ιδέα. Γιατί δημιουργούσε κίνδυνο σοβαρής ανεπάρκειας φαρμάκου για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο για τους Έλληνες. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το ότι έχουμε μια ακμάζουσα ελληνική φαρμακοβιομηχανία με εταιρείς πρωταγωνιστές όπως η Vianex, που είναι προφανώς ο εθνικός πρωταγωνιστής, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα πια για την Ελλάδα για τα χρόνια που έρχονται. Και διεκδικούμε σοβαρούς ευρωπαϊκούς πόρους, σοβαρό μερίδιο ευρωπαϊκών πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας υπό το νέο αυτό περιβάλλον και υπό τη νέα ιδέα που αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει στην Ευρώπη. Έχουμε μια επένδυση, η οποία επένδυση μας έχει συνηθίσει η Vianex σε επενδύσεις που φέρνουν θέσεις στην ελληνική χώρα και στη χώρα μας και αντιστοίχως δίνουν ανάπτυξη και στο ΑΕΠ, αλλά εγώ θα αναφερθώ κυρίως στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Γιατί αυτό που δεν γνωρίζουν πολύ είναι η Vianex με έναν αλτρουιστικό τρόπο όλο αυτό το διάστημα έχει βοηθήσει και τα νοσοκομεία μας με δωρεές οι οποίες γίνονται και μάλιστα δωρεές στα κριτικά νησιά μας. Έχουμε γενιάσει ήδη με τον Δημήτρη σειρά από αυτές τις δωρεές. Η πανδημία μας έδειξε ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται στο φάρμακο, τα χρήματα τα οποία δίνονται στην υγεία, δεν είναι χρήματα που πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Διότι τελικά, επενδύοντας αυτούς τους κλάδους από την πλευρά της υγείας, όχι της ανάπτυξης όπως υπόθηκε, επενδύοντας αυτούς τους κλάδους γνωρίζουμε ότι διασφαλίζουμε την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Είμαι πολύ ευτυχής, φίλε Δημήτρη, που έτυχε σε μένα να είμαι υπουργός υγείας και να είμαι σήμερα εδώ πέρα, σε αυτή την παραγωγική μονάδα και εύχομαι καλή τύχη και πιστέψτε με, οι ρυθμίσεις οι οποίες θα υπάρξουν θα είναι ρυθμίσεις που θα έχουν στόχευση την ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Ως Vianex, ως όμιλος, έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό. Σήμερα ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι από τη μεγάλη σειρά επενδύσεων τις οποίες έχουμε στο μυαλό να κάνουμε στη χώρα. Περάσαμε μια δεκαετία πάρα πολύ δύσκολη, με κρίση, με clawback, rebate, τα οποία ήταν δυσβάσταχτα για το χώρο μας. Έπρεπε να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας, να διατηρήσουμε μισθούς, να παραμείνουμε οικογενειακή επιχείρηση και να συνεχίσουμε βέβαια να είμαστε και ελληνική επιχείρηση, να μην έχουμε φύγει για φορολογικούς παραδείσους. Τώρα, έχοντας αφήσει, θέλω να πιστεύω, τα δύσκολα πίσω μας, η Vianex ξαναεπανέρχεται σε πορεία ανάπτυξης, σε πορεία δημιουργίας και θέλω να πιστεύω ότι αντί να ερχόμαστε στο γραφείο όπως ερχόμασταν όλη αυτή τη δεκαετία να ακούσουμε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να μπορέσουμε πλέον να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις μας, στη στρατηγική ανάπτυξης και να μπορέσουμε να κάνουμε τη Vianex γνωστή και σε άλλα κομμάτια της υφηλίου και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και εκεί που δραστηριοποιούμαστε τώρα. Η φαρμακοβιομηχανία, όπως ξέρουμε, είναι το 3,3% του ΑΕΠ. Η Vianex, με 98 χρόνια πλέον ιστορίας, είμαστε μια ελληνική επιχείρηση, επενδύουμε στον Έλληνα, επενδύουμε στον άνθρωπο. Όπως έλεγε πάντα ο πατέρας μου, οι άνθρωποι είναι που κάνουν τις επενδύσεις. Επενδύουμε στον άνθρωπο, αγαπάμε την Ελλάδα, μένουμε εδώ, είμαστε Έλληνες και θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα για τον Έλληνα ασθενή.